Και θα καλημερίσω τον κύριο Υπουργό. Καλημέρα σας. Τι μου καλημέρας, κάνετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αυτιά. Πώς είμαστε. Πώς πάει η εκστρατεία. Κοιτάξτε. Πάει, πάει καλά. Ναι. βόρειο τομέα, Πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. 14 δήμοι. Αρκετά προβλήματα. Περπατώ γειτονιέ να. Δω Ακριβώς. και εγώ τα προβλήματα εγώ, των συμπολιτών μας. Πριν πάμε στο θέμα των α, ημερών που έχει προκύψει, θέλω για το καλάθι να μας πείτε μερικά πράγματα. Mm -hmm. Και το ένα καλάθι και το άλλο. Και το πασχαλινό που θα έχει μέσα όλα αυτά και του νονού που έχει ξεκινήσει, έτσι δεν είναι. Ε, ξεκινά την, επόμενη, την ερχόμενη Τετάρτη, 29 του μηνός, ναι. το καλάθι των νονών. Έχει όλα τα παιχνίδια μέσα και έχει και τις λαμπάδες. Έτσι Ωραία. ώστε να μπορέσουμε να αγοράσουμε φτηνά Προϊόντα για τα παιδάκια για τη διάρκεια τώρα του Πάσχα. Και έρχεται και το καλάθι του Πάσχα από την ερχόμενη πέντε του μηνός Πέντε του μηνός. Θα διαρκέσει μέχρι το Πάσχα που θα έχει το αρνί, κατσίκι, θα έχει και το τσουρέκι και το αυγό, το σοκολατένιο και πάλι εδώ θα έχουμε καλές τιμές. Όπως είχαμε στο καλάθι της ηχθιαγοράς χαμηλότερες τιμές από πέρυσι, έτσι αναμένουμε ότι θα έχουμε τις ίδιες, ίσως και χαμηλότερες τιμές φέτος. Και να ξέρετε από την πείρα μου, γιατί 30 χρόνια ρεπορτάζ, Πάντα στην κεντρική αγορά τη Αθήνα αλλά και γύρω-γύρω, Μέγα Σάββατο, επειδή έχουμε μεγάλη έξοδο και φέτο θα έχουμε πολύ καλό καιρό, Α, μετά τη Μεγάλη Παρασκευή οι τιμές πέφτουν στην ε, κυριολεξία. Πάντως εκεί χτυπάει η καρδιά της αγοράς, βαρβάκι, τη αγορά. Εκεί μπορούμε να πάμε να αγοράσουμε φτηνά προϊόντα επίσης και στα σούπερ μάρκετ με το... Και με τον ή e καταναλωτή μπορούμε μέσα από το τηλεφωνό μας να δούμε τις τιμές και βεβαίω το καλάθι του νοικοκυριού έχει πάντοτε σταθερέ τιμέ και χαμηλότερε τιμές. Είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα οι τιμέ, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό όλη η μάχη είναι εκεί. Και είναι και το ο, Market Pass, που κάθε το μήνα, τρει του μηνό. Ε, καταβάλλονται καταβάλλονται βάζει πλήματα, τα έτσι? ποσά, 10% ανάλογα βεβαίω με, με την οικογένεια με τον αριθμό των μελών. Ήδη έχουν καταβληθεί και τον ερχόμενο μήνα, τρει του μηνό, πάλι θα καταβληθούν. Είτε στην άλλη κάρτα, είτε σε λογαριασμό. Και εδώ έχουμε αρκετ... ένα-δύο εκατομμύρια κόσμο που έχει μπει ήδη. Δυόμιση εκατομμύρια. Δυόμιση εκατομμύρια. εκατομμύρια. Και βεβαίω αυτό, αν το πολλαπλασιάσουμε με τα μέλη τη οικογένεια, θα δούμε ότι φτάνουμε αρκετά εκατομμύρια. Είπαμε ότι καλύπτει το 85% του πληθυσμού. Και θα πάει μέχρι Αύγουστο. Θα πάει μέχρι Αύγουστο. Ναι, θα... Τελειώνει Ιουλίο ο Ιουλίος και, και μπορούμε να τα καταναλώσουμε μέχρι τον Αύγουστο. Ακριβώ. Πριν πάμε στο θέμα των τελευταίων ημερών ε, για κάτι πολύ αυστηρά προσωπικό δικό σα. πεςτε μου πώς βλέπετε αυτή την πρόταση, ε, Ανδρουλάκη, ε, που φαίνεται ότι τα δύο μεγάλα κόμματα την απορρίπτουν εξ αρχή. Κοιτάξτε, ε, ε, η θέση μας είναι, κύριε Αυτιά, ότι το πρώτο κόμμα, το πρώτο κόμμα, όποιο είναι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρο του πρέπει να γίνει πρωθυπουργό. Μάλιστα, μάλιστα. Εμεί λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα. Εμεί θα καταθέσουμε την πρότασή μα, αναμένουμε μια ισχυρή εντολή, ζητάμε μια ισχυρή εντολή. Ναι. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή είναι η λύση για να τρέξουμε γρήγορα. Τώρα από εκεί πέρα, ο κύριο Ανδρουλάκη που λέει ότι ψηφίστε μένα και θα βγει κάποιο άλλο πρωθυπουργό, προφανώ αυτό δεν εξηγεί πώ θα ψηφίσει ο Έλληνα πολίτη το Πασόκ. Θέλει μια ερμηνεία, ε, νομίζω ότι θα αναμένουμε Και αργότερα θα έχουμε και ε, μια ευρύτερη πολιτική κουβέντα. Πέστε μου κύριε Υπουργέ, τις τελευταίες μέρες ε, και σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Δοκουμέντο, ε, έχετε κάποια θέματα με δάνειο, ε, χρωστάτε στον ΕΦΚΑ, χρωστάτε στην εφορία. Ε, μερικοί με ρωτάνε και πόσα ένσημα έχει ο Υπουργός ε, κυρία Αυτιά, ε, ο κύριος Βαξεβάνης, τον ντοκουμέντο και ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζονται. Ε, δολοφονούν χαρακτήρες και κανιβαλίζουν. Επειδή λοιπόν συνεχώς λένε αυτά, σας λέω ότι όλα είναι ψέματα, έχω πάρα πολλά ένσημα, πάρα πολλά. Μιλήσατε στην αρχή της εκπομπής σας για τα ένσημα, είναι πάρα πολλά. Δεν θα σας τα πω. Από θα... δύο ταμεία έχετε. Από δύο ταμεία. Και ως μηχανικός. Μάλιστα. Και ως μηχανικός και στο ΤΕΒΕ συνολικά θα σας το πω κύριε φτια. Να το πείτε. 35 χρόνια και 35 χρόνια. Α, διπλές πληρωμένα, φορές. Πληρωμένα, πληρωμένα, ένσημα. Μάλιστα. Αυτή είναι Άρα, η εργασία μου Στον ΕΦΚΑ υπάρχει οφειλή, κύριε Υπουργέ. Κύριε Αυτιά, εσείς είστε ειδικό σε αυτά. Εδώ είναι μηδενική οφειλή και στον ΕΦΚΑ Α, και, είναι στο βεβαίωση. Είναι και στο βεβαίωση δημόσια. Είναι βεβαίωση 24 Τρίτου του 23. Ε... Μάλιστα. Είναι, είναι τη Παρασκευή και εδώ μάλιστα. είναι από το δημόσιο. Δεν χρωστάω. Προσέξτε. Ε, έχετε και χαρτί... Συνεχίζει λοιπόν. Ε, γιατί δεν το στέλνετε στην κυρία Τσαπανίδη, δεν χρωστάω. Συνεχίζει, συνεχίζει, λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν. Από την ΑΔΕ και από της, τον ΕΦΚΑ είναι της, αυτό. Η στοχοποιημένη ναι. ε, κατάσταση εναντίον μου ο κύριο Βαξεβάνη και τον ντοκουμέντο μιλάει ότι οφείλω στον ΕΦΚΑ και λέω ότι εγώ δεν οφείλω ούτε ένα λεπτό του ευρώ σε κανένα δημόσιο ταμείο, στο δημόσιο και πουθενά που έχει σχέση με το δημόσιο. Τώρα έχω ένα. Δάνειο για το σπίτι μου, το εξυπηρετώ. Μάλιστα. Αυτό έχω, κύριε Αυτιά. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έχουν πει. Δεν έχω καταδικαστεί ποτέ για τίποτα. Δεν έχω κανένα ποινικό αδίκημα. Και δεν έχω καμία εγκρεμή δίκη ε, στον αέρα. Και πώς προέκυψε όλο αυτό, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, ε, ανέτρεξαν... 18 χρόνια πίσω το ναι. 2005, σε μια εγγύηση που είχα δώσει. Εκεί έχουν φτάσει. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να συγκριθούν στην ανάπτυξη. Θέλουν να απαξιώσουν το έργο που έχουμε κάνει. Έχουμε φέρει θέσει εργασία. Μιλάτε για τη στήριξη τη κοινωνία. Πώ θα γίνει η στήριξη τη κοινωνία, αν δεν έχουμε ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Φτάνει πια με αυτή την ελεηνή συμπεριφορά του ντοκουμέντο και του κυρίου Μπαξεβάνη που ταυτίζεται το ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει πια. Και ε, εσεί είστε στη διάθεση του καθενό με όλα σα τα στοιχεία. Με όλα, έτσι, τα στοιχεία είναι. με όλα τα στοιχεία, με όλα τα στοιχεία. Με όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, φτάνει πια η είμαι στο κομμάτι. Οι βεβαιώσει που πήρατε είναι φέρουν ημερομηνία 24 24 είναι του... Μάλιστα, 23, το Μάλιστα, τώρα, 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 είναι, είναι τη Παρασκευή. Και από την ΑΔΕ. Επίσης. Και από την ΑΔΕ και από τον ΕΦΚΑ. Ούτε ένα λεπτό του ευρώ. Και πάλι ανήρτησαν ότι χρωστάω στο ΕΦΚΑ. Ούτε ένα λεπτό. Λένε ψέματα, είναι ψεύτε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το αυστηρά προσωπικό σα θέμα. Σα άκουσα με προσοχή για αυτά τα οποία ε, μας μα είπατε και Μα κρατώ... δεν θέλουν να μιλάνε για ανάπτυξη, κύριε Αυτιά. Εμεί φέραμε θέσει εργασία, φέραμε επενδύσει. Κατά τη διάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ, ήμασταν ουραγοί στην επένδυση στην Ευρώπη. Σήμερα είμαστε πρωταθλητέ. Αυτό δεν μπορούν να το ανεχτούν. Γι' αυτό με χτυπούν εμένα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Λοιπόν, εύχομαι κάθε επιτυχία στην uh, να είστε καλά. Συνέχεια. Πολύ και στους Έτσι έχουν τα πράγματα, ναι. Και πρέπει ακούσαν, να ψηφίζουμε ναι. και γυναίκες, ε, κύριε Αυτή. Ε, βέβαια. Ε, αυτοί. Και αυτοί 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 αυτοί. 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 Χρειαζόμαστε περισσότερε γυναίκε στο ίδιο Ακριβώς. Ακριβώ. Έχουμε καλή συνεργασία όπω Πάμε σιγά-σιγά να δούμε